βιωματική μάθηση μέσα από ένα ψηφιακό αντικείμενο? Γιατί όχι? Κάνε τα πρώτα σου βήματα στην παρατήρηση πουλιών. Μπορεί να σε ενθουσιάσει. Μπορείς να γίνεις ένας νέος bird watcher, παρατηρητής πουλιών δηλαδή. Βρίσκεσαι σε έναν από τους πιο σημαντικούς υγρότοπους της χώρας μας. Το Δέλτα του Εύρου. Εξαιρετική βιοποικιλότητα. Ειδικά σε είδη της ορνηθοπανίδας. Δηλαδή σε είδη πουλιών. Ορισμένα σπάνια και άλλα πιο κοινά. Μερικά απειλούμενα και άλλα όχι. Μην κάνεις φασαρία. Κρύψου πίσω από τα φύλλα και ψάξε υπομονετικά με το τηλεσκόπιό σου. Σε λίγο... θα αρχίσεις να ανακαλύπτεις τον μαγικό κόσμο των πουλιών. Τα γνωρίζεις? Θα ξεχώριζες ποιο είναι το καθένα? Θες να σου βάλω μερικούς γρίφους? Θα σου πω μερικά βασικά χαρακτηριστικά ή συνήθειες του πουλιού. Διάβασε προσεκτικά και άρχισε να ψάχνεις με το τηλεσκόπιο. Όταν εντοπίσεις το πουλί που περιγράφει ο γρίφος, κάνε κλικ. Αν είναι το σωστό, θα το μάθεις αμέσως. Έχεις 4 ευκαιρίες για κάθε πουλί. Αν δεν τα καταφέρεις, μάλλον έκανες φασαρία. Τα πουλιά πέταξαν και απομακρύνθηκαν. Οι γρίφοι ξεκινούν από την αρχή. Όταν απαντήσεις σωστά και στους 10 γρίφους, πέρα από τις πραγματικές φωνές που μόλις άκουσες, έχεις την ευκαιρία να δεις και τις πραγματικές εικόνες των πουλιών σε έναν οδηγό παρατήρησης. Εκεί θα βρεις μερικές ακόμα ενδιαφέρουσες πληροφορίες για αυτά τα είδη πουλιών. Λοιπόν, πώς ένιωσες τον ψηφιακό μας υγρότοπο? Αν σου άρεσε αυτή η εμπειρία και αν τα κατάφερες με αυτούς τους γρίφους, βρες την ευκαιρία με την τάξη, με την οικογένεια, με φίλους, να επισκεφτείς από κοντά έναν πραγματικό ελληνικό υγρότοπο. Εκεί θα βρεις κι άλλα όμορφα, σπάνια και ίσως απειλούμενα είδη που χρειάζονται την προστασία όλων μας. Αν σου άρεσε αυτή η εμπειρία, ψάξε κι άλλα μαθησιακά αντικείμενα που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα στο Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα, στη Συλλογή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσης για την Αηφόρο Ανάπτυξη.